Και σήμερα, κύριε Κρουμπλή, πήρατε κι εσείς τα εύσημα. Σας εξίσωσε με τα άκρα ο κύριος Σαμαράς. Σας άσκησε σκληρή κριτική. Τα ακούσατε, φαντάζομαι. Και μάλιστα είπε ότι είστε μηδενιστές. Δεν παραδέχεστε τίποτα. Ακόμη και τις επιτυχίες προσπαθείτε να τις μειώσετε. Είναι έτσι τα πράγματα. Και μάλιστα, δυστυχώς, ο κύριος Σαμαράς είναι εκφραστής των άκρων. Ο ίδιος στην πολιτική του διαδρομή. Ήταν ένας ακραίος δεξιός που πάντα οι πολιτικές του επιλογές διεπόνταν με αυτή τη λογική. Τον πληρώνετε με το ίδιο νόμισμα τώρα. Επειδή τον θυμάμαι εγώ τον κύριο Σαμαρά. Τον πληρώνετε με το ίδιο νόμισμα τώρα για αυτά που σας είπε. Τον θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, ξέχασε σήμερα να μας πει, όταν μας είπε για το πριν από 3 χρόνια πόσο ήταν το έλλειμμα, ποιος το είχε δημιουργήσει το έλλειμμα. Ήταν σε εκείνη την κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς πρώτον. Εκείνο το τρομακτικό έλλειμμα, λοιπόν, για να ξεχνάμε, επειδή πολλοί πρώοι σύντροφοί μου... Επί Καραμαλή εννοείται, που δεν τον ονομάτισε. Πρώοι σύντροφοί μου προσπαθούν να ξεχάσουν για να μην ενοχλήσουν τη συγκυβέρνηση, να λένε ποιος είχε τις ευθύνες για εκείνη την εκτροπή. Επειδή όμως αναφερθήκατε σε 2 ζητήματα, θα επανέλθω στο Σαμαρά, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι Ολυμπιονίκες και είναι ντροπή πραγματικά για αυτό που γίνεται, είναι και οι παραολυμπιονίκες οι οποίοι διώκονται. Δηλαδή άνθρωποι που πραγματικά αναδεικνύοντας μέσα από την ισχυρότατη θέλησή τους συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι σημεία αναφοράς στη ζωή για την προσπάθεια που έχουν κάνει και όμως και αυτοί δεν έχουν εξαιρεθεί. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της Συρίας, δεν μας είπε ο κύριος Σαμαράς να μας πει, το αντιπαρήλθε έτσι ανώδυνα, να μας πει αν του ζητηθούν διευκολύνσεις θα τις δώσει. Θα τις δώσει. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρόθεση κυβέρνησης. Με ποιο δικαίωμα ο δημοκράτης αυτός που αναφέρεται σε εμάς στα άκρα δεν το φέρει στη Βουλή για να ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων. Ποιος είναι ο σεβασμός που έχουν στο Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει ότι γιατί η παραχώρηση διευκολύνσεων είναι παραχώρηση εθνικού χώρου. Έτσι μας μάθαν στα ελληνικά που μάθαμε κάποιοι. Ξέρουμε καλά ελληνικά σε αυτόν τον τόπο κάποιοι. Έχετε χάσει την ψυχή σας. Πώς φαντάζονται ότι μπορούν να κυβερνούν την Ελλάδα? Με ποιο δικαίωμα θα αντλούν αυτό το δικαίωμα για να παραχωρούν διευκολύνσεις και να εμπλέκουν τη χώρα σε περιπέτειες που μπορεί κανείς να μην ξέρει τι συνέπειες μπορεί να έχουν αυτή τη στιγμή? Εγώ τις φαντάζομαι. Φαντάζομαι τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Και αυτό που λέμε σήμερα τουρισμός, που είναι ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα, να το κακοποιήσουν. Κάποιοι δεν πρέπει να τα σκεφτούν αυτά. Έχετε χάσει την ψυχή σας, είπε, είστε μηδενιστές, δεν αποδέχεστε τίποτα, δεν παραδέχεστε τίποτα. Τι να παραδεχτούμε? Η κριτική που σας έκανε ήταν πάρα πολύ σκληρή. Μας είπε λοιπόν ότι το μεγάλο έργο του είναι ο ΤΑΠ. Θα δουλεύουν στον ΤΑΠ 10.000 άνθρωποι. Αυτά είναι αστεία να τα λέει, υποτιμά την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Στο σκάψιμο μπορεί να είναι 3-4 χιλιάδες. Μετά στον ΤΑΠ δηλαδή θα είναι 10.000. Να μας το πούνε, να το διευκρινίζουν. Και δεν μας διευκρινίσει και κάτι ακόμα που δεν βλέπω και να το... Βέβαια δεν δίνουν τη δυνατότητα και στους δημοσιογράφους να ρωτούν. Λοιπόν, θα είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που θα περνάει ένας αγωγός χωρίς τέλη διέλευσης? Μπορεί να μας το εξηγήσει, μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Σαμαράς. Και εις είναι αυτό, γιατί στη Βουλή δεν μας απαντούν. Θα υπάρχουν τέλη διέλευσης. Ποιος το είπε αυτό? Θα δούμε, θα δείξουμε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι δεν θα υπάρχουν. Ας με διαψεύσει κάποιος, να με διαψεύσει. Ας βγει κάποιος όπου μας ακούει από τους... Ενδεχομένως να είναι πολλαπλά τα ωφέλη από το πέρασμα του αγωγού. Ποια θα είναι τα ωφέλη δηλαδή? Να καταλάβουμε. Είμαστε η μόνη χώρα που θα διέρχεται αγωγός. Το φθηνό φυσικό αέριο, ποιος σας είπε ότι το πληρώνουμε, ακριβά. Ποιος το είπε αυτό? Αυτά θα τα δούμε τότε. Αυτά λέτε κύριε Κρουμπλή, και μετά βγαίνει και σας λέει μηδενιστές, ότι είσαστε ανώριμοι για αντιπολίτευση, και ότι δεν είστε άξιοι να πάρετε ποτέ, και ότι δεν θέλετε από μόνοι να κυβερνήσετε. Αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να καταστροφολογείτε πάνω στη χώρα. Ακούστε, μηδένισε λοιπόν το χρέος. Εδώ μιλάμε για ένα χρέος τρομακτικό. 316 είναι βιώσιμο, μας είπε σήμερα ο οικονομολόγος και πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τι είχε κάνει? Είναι βιώσιμο. Μας υποσχέθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο μόνος άνθρωπος στην Ευρώπη που μας λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ο άνθρωπος ζει εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά δεν είναι τα παιδιά του κυρίου Σαμαρά άνεργα. Δεν βιώνει ο κύριος Σαμαράς την ανεργία. Πονάει, λέει, για την ανεργία και για τους φτωχούς. Ακριβώς. Αλλά δεν μας είπε ο κύριος Σαμαράς που κυβερνάει τώρα ένα χρόνο και πλέον την Ελλάδα, ποιοι είναι
ποιος είναι ο περιορισμός της φοροαποφυγής των πολυεθνικών εταιριών, της φοροαποφυγής, της φοροκλοπής. Δεν μας λέει αν η χώρα έχει λίστα offshore εταιριών, δεν μας λέει η χώρα αν έχει λίστα συνδυόμενων εταιριών, δεν μας είπε αν η χώρα υπέβαλε αίτημα μετά τη δήλωση του κυρίου Γιούγκερ. Μετά τη δήλωση του κυρίου Γιούγκερ, δεν μας είπε ο κύριος Γιούγκερ στο Μέγαρο Μουσικής ότι είναι έτοιμος να δώσει συνδρομή για τις καταθέσεις των Έλληνων στο εξωτερικό, στο Λουξεμβούργο. Ναι. Υπέβαλε η Ελλάδα τέτοιο αίτημα. Υπέβαλε αίτημα η Ελλάδα στην Αγγλία για να ζητήσει τα ακίνητα των Ελλήνων τα τελευταία 2-3 χρόνια που αγοράστηκαν. Φαίνεται έχει υποβάλει ο κύριος Μαυραγάνης. Έχει υποβάλει ο υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαυραγάνης. Δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα. Εμάς στη Βουλή δεν μας απαντούν. Λοιπόν, δεν μας λένε πώς πληρώνουν ακούρευτα ομόλογα. Για όλα αυτά λοιπόν δεν μας απαντούν. Και δεν απαντούν στον ελληνικό λαό. Η πρώτη ευθύνη του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν να εμπεδώσει ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ότι σε αυτή τη φοβερή κρίση, την πρωτόγνωρη, την εφιαλτική που ζουν η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και κυρίως των νέων παιδιών που βιώνουν το μαρτύριο της παρατεταμένης εφηβείας, αναγκασμένα να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς να τους δίνουμε τη δυνατότητα να πετάξουμε τα δικά τους στα φτερά ή τους δίνουμε τη δυνατότητα να πάρουν το ονοματιό τους και να πάνε στο εξωτερικό και να γίνουν εκεί η ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας, αντί να στηρίξουμε τους τομείς που πραγματικά η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Την καινοτομία, την έρευνα, δέστε πού πάνε τα ΕΣΠΑ. Πού πάνε τα χρήματα του ΕΣΠΑ, αντί να πάνε σε συγκεκριμένους τομείς που η χώρα μπορεί πραγματικά να συνταλλάξει. Μα ο Πρωθυπουργός, κύριε Κουρουμπλή, μου σήμερα μίλησε για μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα της ανάκαμψης. Ποια είναι η νέα Ελλάδα? Μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα όπου στο τέλος του χρόνου λέει ότι βγαίνει από το τούνελ της οικονομικής κρίσης. Και ότι το 2021 θα αρχίσει να χαμογελά. Αυτό μαζί με τον να κατάλαβα καλά. Να ρωτήσω εσάς ως πολίτη, όχι ως δημοσιογράφος. Θέλετε να μου παγιδεύσετε. Δεν θα απαντήσω. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να σας ρωτήσω καλόπιστα. Αυτό το πλεόνασμα που υποτίθεται θα έχουμε. Το πρωτογενές είναι αποτέλεσμα. Το μοίρασε. Το έδωσε στους χαμηλοσυνταξιούχους και στους ένστολους. Όταν θα το πάρουμε. Ναι. Ούτε εκεί είπε την αλήθεια. Γιατί πρέπει να μας πει πόσο από αυτό το πλεόνασμα, πόσο ποσοστό θα πάει στο χρέος. Και από αυτό που θα μείνει το 30%. Αφήστε να τα λένε σε εκείνους που ξέρουν. Αλλά εγώ σας ρωτώ, αυτό το πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα εμπέδωσης της κοινωνικής δικαιοσύνης? Πληρώνουν αυτή τη στιγμή για το πλεόνασμα αυτό όλοι όσοι έχουν? Πληρώνουν δηλαδή όσοι έχουν με δίκαιο τρόπο? Κατανέμονται τα βάρη με δίκαιο τρόπο? Έχουν κατέχοντες. Οι ίδιοι και οι ίδιοι πληρώνουν. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Να μας πει λοιπόν, να πάμε παρέα πες του κυρίου Σαμαρά σε κάνα ΙΚΑ, σε κάνα νοσοκομείο, να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Να δούμε τα ιδρύματα της πρόνοιας, όπου είναι τα πιο εγκαταλειμμένα άτομα. Αυτά να μας πει ο κύριος Σαμαράς. Το να πάει εκεί και να βγάζει ένα μονόλογο και να μην δέχεται διάλογο, θα πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το Σάββατο στις 14 του μήνα που θα κάνει ομιλία στους παραγωγικούς φορείς, θα κάνει διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς. Θα του θέσουν ερωτήσεις οι παραγωγικοί φορείς. Και μια τελευταία ερώτηση για την εξίσωση με τα άκρα θέλω να μου πείτε. Σας εξίσωσε και πάλι σήμερα με τα άκρα. Κοιτάξτε, προσπαθεί ο κύριος Σαμαράς να αναχαιτήσει τη διαρροή των νεοδημοκρατών προς την Χρυσή Αυγή και επιχειρεί με τον ταυτισμό του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι μια αθλειότητα. Αλλά δεν περιμένω τίποτα από τον κύριο Σαμαρά. Είναι γνωστή η πορεία του κυρίου Σαμαρά και πώς έχει φερθεί ακόμα και στο ίδιο το κόμμα. Το ξεχνάτε αυτό, αλλά τι έλεγε για το ίδιο το κόμμα. Και για τον κύριο Καραμαλή και για όλους τους συναυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι πλέον είναι τόσο αναξιόπιστο πρόσωπο για όσα είπε και δεν έκανε, που ο ελληνικός λαός, όταν θα έρθει η ώρα της ετοιμιγορίας, θα στείλει τον κύριο Σαμαρά εκεί που πρέπει. Ναι, αλλά δημοσκοπικά όμως δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ακούστε να σας πω κάτι. Δηλαδή δεν εισπράτεται, κύριε Κουρουμπλή μου. Δεν εισπράτεται. Ακούστε. Και ξέρετε, διανύουμε τη χειρότερη φάση της οικονομικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα αύριο. Άρα λοιπόν, αφού δεν εισπράτεται τώρα, πότε θα εισπράξετε? Όταν ανασάνει ο κόσμος, λέω εγώ τώρα, κάνω το στρίγμα του διαβόλου. Στις δημοσκοπήσεις που ξέρουμε πολύ καλά πώς στείλονται από το σύστημα και ξέρουμε και τις εξαρτήσεις οικονομικές των εταιριών αυτών από το σύστημα. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά πώς στείλονται και ξέρουμε ότι
δεν απαντά, το 50% του κόσμου δεν απαντά. Υπάρχει ένας κόσμος σε μια σιωπηρή... Εγώ πιστεύω στο επιστημονικό έργο και τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν θέλω να σας διαψεύσω τόσο, ούτε να σας... να πω περί του αντιθέτου, είναι άποψή σας. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε ο ελληνικός λαός τι θα απαντήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Αυτά ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Κούρου.